Σε κλειό κακοκαιρίας βρίσκονται πολλές περιοχές της Γαλλίας. Οι κάτοικοι στην Κιανή Ακτή ξύπνησαν με το θερμόμετρο υπό το μηδέν και το χιόνι να έχει καλύψει τα πάντα. Κάποιοι άδραξαν την ευκαιρία για χιονοπόλεμο και snowboard. Ίδια η κατάσταση και στη Λιόν, με τον αυτοκινητόδρομο να είναι καλυμμένος από χιόνι και τα εκχιονιστικά να έχουν πιάσει δουλειά από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη Μασσαλία, οι άνεμοι έπνεαν με 110 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μεταφορές.